Αγαπητοί μου συμπατριώτες, το 1941, ένα από τα μεγαλύτερα αλλά και σκληρότερα έτη της ελληνικής ιστορίας, παρήλθε. Κατά το έτος αυτό, η Ελλάς, κατάφορτος από νέων δόξαν, μετά αγώνας επικούς που επροκάλεσαν των θαυμασμών όλης της οικουμένης, είδε το εδαφός της να καταπατείται ολόκληρον από τους εισβολείς, τους νικημένους Ιταλούς, τους μηχανοκινήτους Γερμανούς και τους λαφυραγωγούς Βουλγάρους που όπισθεν των άλλων ήλθαν σαν κοράκια και τσακάλια να τραφούν με σάρκας ελληνικάς. Χιλιάδες Ελλήνων εθανατώθησαν από τους κατακτητάς. Τα ελληνικά αγαθά και η παραγωγή ανυρπάγησαν. Το ελληνικό έθνος κατεδικάστη υπό του εχθρού εις θάνατον από ασιτίαν και το ακόμη χειρότερον. Ο λαός μας οθείται εις ηθικήν συντριβήν. Ο εχθρός όμως δεν θα κατορθώσει να εκτελέσει την ικτράν του απόφαση. Παρά τα συμφοράς και τα στερήσεις, ο ελληνικός λαός ίσταται πάντοτε όρθιος, αδάμαστος, ανίκητος ψυχικός και αγωνίζεται για να φέρει την μεγάλη ημέρα της εθνικής απελευθερώσεως. Η ημέρα αυτή εγγίζει. Αισθανόμεθα ότι το νέο έτος 1942 μας φέρει τας πρώτας ελπιδοφόρους θεοποίας του τελικού θριάμβου.